Άνδρος, το δεύτερο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων, με φυσικές ομορφιές που θα καταπλήξουν τον επισκέπτη. Συνδυασμός υπέροχος, με καταπράσινες πλαγιές και ονειρεμένες παραλίες. Η πανέμορφη, αρχοντική Άνδρος σίγουρα αξίζει να τη γνωρίσουμε, με κάποια όμορφα στέκια για να περάσουμε ακόμα πιο όμορφα. Το Πινελόπι, το πανέμορφο σκάφος της Αγούδιμος Lines, θα μας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση στην Άνδρο σε 2 περίπου ώρες για να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας σε αυτό το υπέροχο νησί. Βγαίνοντας στο λιμάνι του Γαβρίου, περίπου στα 200 μέτρα στο δρόμο για το Πατσί, θα συναντήσουμε τα στούντιος Όστρια. Ένα πανέμορφο κατάλημα όπου θα το προτείναμε ανεπιφύλακτα για να μείνουμε και να απολαύσουμε αυτή την όμορφη περιοχή του νησιού. Πολλές και καλές παροχές από τα στούντιος Όστρια, με θέα στη θάλασσα, δίσκο μπαρ και πολλά άλλα που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης. Μετά την εξασφάλιση της στέγης για τις ημέρες που θα κάτσουμε στην Άνδρο, θα συνεχίσουμε για το Πατσί, ένα κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο του νησιού που τα προσφέρει όλα στον επισκέπτη. Κρυμμένο σε έναν υπέροχο κόλπο, πλεονεκτεί σε μια τεράστια μουδιά με κρυστάλλινα νερά. Την παραλία στο Πατσί, στο κεντρικό δρόμο, θα σταματήσουμε να ξαποστάσουμε και να πιούμε ένα καφεδάκι στο Κοάλα. Με θέα το γαλάζιο του κόλπου, το Κοάλα σίγουρα ξεχωρίζει για τις επιλογές του στον πελάτη. Στο καλό πρωινό και στο ποιοτικό φαγητό που επίσης προσφέρει. Το Κοάλα είναι ανοιχτό από το πρωί έως αργά τη νύχτα για την εξυπηρέτηση των πελατών του. Μία άλλη καλή επιλογή για φαγητό στο Πατσί είναι και η ταβέρνα του Σταμάτη. Μία γραφική παραδοσιακή ταβέρνα με τραπέζια στα σοκάκια του νησιού, όπου ο κύριος Σταμάτης από το 1967 ξέρει να προσέχει τον κόσμο που έρχεται στην ταβέρνα του, με ωραία μεζεδάκια και καλό φαγητό. Στην ταβέρνα Σταμάτης απολαύσαμε ένα από τα πιο όμορφα γεύματα κατά την παραμονή μας στο νησί. Στην παραλιακή διαδρομή από το Γαβρίο για Πατσί, εντύπωση μας έκανε ένα υπέροχο οίκισμα με παραδοσιακή γραμμή, όπου θελήσαμε να το δούμε καλύτερα. Είναι τα στούντιος Άκτιο, που αποτελούνται από όμορφα διαμερίσματα διακοσμημένα με γούστο και χάρη και ταυτόχρονα προσφέρουν στον φιλοξενούμενο ιδυλιακές στιγμές στην ωραία υπαίθρια τραπεζαρία που διαθέτουν. Πράγματι, τα στούντιος Άκτιο μας έκαναν μεγάλη εντύπωση με την παραδοσιακή γραμμή και τα φωτεινά χρώματα που εκπέμπουν. Η κυρία Λαύρα Μέρη θα είναι εκεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες του Άκτιο. Στο νοτιοανατολικό μέρος του νησιού βρίσκεται η χώρα, η πανέμορφη αρχοντική χώρα, η οποία είναι και η πρωτεύουσα της Άνδρου. Η χώρα είναι κτισμένη σε χαμηλό λόφο ανάμεσα σε μυθείο αμμουδιές με ένα κράμα κυκλαδίτικης και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Στολίζουν νεοκλασικά αρχοντικά, στενά σοκάκια με καμάρες, ωραίες εκκλησίες και μεγάλες πλατείες. Άνδρος, το καταπράσινο νησί των Κυκλάδων που συνδυάζει τα παραδοσιακά δρομάκια με το πλακόστρουτο και τα γραφικά καφενεία με τους τρούλους των εκκλησιών. Η Άνδρος με τα κατάσπαρτα χωριουδάκια σε καταπράσινο τοπίο, όπως οι στενιές και οι στραμπουριές. Εδώ στις στραμπουριές πετύχαμε την ταβέρνα ο Περτέσης. Κύριος Νίκος Περτέσης, εδώ πάνω στο πράσινο του βουνού, δημιούργησε το μαγαζί που πολλοί θα ήθελαν να επισκεφθούν. Μόνο από εδώ θα ανταμυφθεί ο επισκέπτης με μια υπέροχη θέα που ξετυλίγεται μπρος στα μάτια του. Πασά το σκόκροσπι που φτιάχνει ο Νίκος Περτέσης φτάνει για να καταλάβετε γιατί θέλουμε να ξαναπάμε στην ταβέρνα του Περτέση. Στις Μένιτες, ένα πανέμορφο χωριό της Άνδρου, εκτός από τα τρεχούμενα νερά και τα πλατάνια, θα συναντήσουμε ένα υπέροχο οίκημα χωμένο ανάμεσα στην πρασινάδα. Εδώ ένας καφές ή μια μπυρίτσα πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη, μέσα στο οξυγόνο της φύσης. Οι πληροφορίες που πήραμε για το Σιρόκο είναι ότι το πρωί δουλεύει σαν ένα ήσυχο καφέ και το βράδυ αργά μεταμορφώνεται με πολύ άγριες διαθέσεις. Όμορφες παρουσίες παίρνουν τακτικά από εδώ για να διασκεδάσουν και να κοσμήσουν ακόμα περισσότερο το Σιρόκο και τους Μένιτες. Στην πλατεία Θεοφύλου Καΐρη, όπως ονομάζεται αλλιώς η πλατεία Πλατάνου, βρίσκεται η μαρμάρινη κρίνη Καμπάνη, η οποία είναι από μινάρι της Τουρκοκρατίας. Μπορούμε να την απολαύσουμε πίνοντας τον καφέ μας στην Νοσταλγία, ένα ωραίο snack bar που λειτουργεί όλο το πρωί για καλό πρωινό και γνωρίζουν γι' αυτό η κυρία Ιωάννα και ο κύριος Δημήτρης. Το βράδυ όμως σίγουρα ήσυχες και γαλήνες στιγμές τελειώνουν όταν αρχίζει το κέφι και η γλυκιά θολούρα του ποτού και της απόλαυσης.
Στο Ρεμέτζο, γλυκές υπάρξεις με όρεξη για χορό και τραγούδι ανεβάζουν τη θερμοκρασία στα ύψη. Ο κύριος Δημήτρης ξέρει τι θέλει η νεολαία και φροντίζει γι' αυτό. Άνδρος, κατάλευκη γραφική οικισμή πάνω στη θάλασσα. Εντυπωσιακά κτίρια που ξεχωρίζουν για την αρχοντιά τους μέσα στη λύθη του χρόνου.